σε όσους άλλους μας ακούνε σήμερα. Λοιπόν. Που όπως είπες και εσύ, έχει αρχίσει να έχει κάποια περίεργα σημάδια, μια και αναφερθήκατε στην τελευταία είδηση. Γιατί, για το ερευνητικό πλοίο της Τουρκίας στην ελληνική φαλακροπίδα ανοιχτά της. Ναι, και νομίζω. Ναι, ναι. Της, νομίζω του Καστελόριζου. Αυτό αποδεικνύει σε ποιο βαθμό έχει γίνει ανησυχητικά επικίνδυνος ο ρόλος του γείτονα Σουλτάνου, μια και έχει βρει τις πλάτες τόσο από τον πραγματικά επικίνδυνο σημερινό πλανητάρχη, τον κύριο Τραμπ. Ναι. Που έχει βρεθεί πολύ φίλος, για να το συνδυάσω και με το ρεπορτάζ στο κοινοβουλευτικό, με τον κύριο Μητσοτάκη, που πραγματικά ουσιαστικά όχι απλά ήταν προβλέψιμος, αλλά θα έλεγα ότι ήταν απόλυτα συνδεδεμένος με τη σημερινή πραγματικότητα μιας πολιτικής που μόνο προβλήματα προσφέρει στην περιοχή. Γιατί μόλις προχτές παρουσίασε και ένα κατά τα άλλα σχέδιο, υποτίθεται, για τη Μέση Ανατολή, που κοντεύουμε τώρα να ξεπεράσουμε τα 80 χρόνια που δεν έχει αλλάξει τίποτα στην ιστορία της καταπίεσης και της εχμαλωσίας των Παλαιστινίων που δικαιούνται σε πατρίδα, και προσπάθησε να παρουσιάσει, υποτίθεται, ένα σχέδιο ειρήνευσης, που δεν λύνει τίποτα, αλλά φόρτωσε εντάσεις και παραπάνω πυρίτιδα στην πυρητιδαποθήκη της Μέσης Ανατολής αυτή τη στιγμή. Το 30% των εδαφών της Δυτικής Όχθης έτσι κι αλλιώς είναι να δοθούν στην, ναι, μα ούτως ή άλλως, στο Ισραήλ. Και μετά την αναγνώριση της πρωτεύουσας της Ιερουσαλήμ που είχε προχωρήσει, δείχνει ότι όλες του οι κινήσεις στο πλάι μιας πολιτικής πραγματικότητας για το Ισραήλ που μέχρι τώρα δεν έχει αποφέρει καμία διέξοδο με την έννοια του διαλόγου και της οριστικής επίλυσης. Άλλωστε δίπλα του είχε μόνο τον κύριο Νετανιάχου, που βεβαίως αντιμετωπίζει μια πολιτική αστάθεια και τις γνωστές δικαστικές διώξεις. Τέλος πάντων, το άλλο ζήτημα είναι, νομίζω ότι για μας περισσότερο ήθελα τη σημερινή επικοινωνία που συνεννοηθήκαμε μαζί, ακριβώς γιατί σε αυτή τη συγκυρία νομίζω ότι μετά από όλα όσα συνέβησαν και ο κύριος Μητσοτάκης, εκτός από τα ζητήματα της προβλεψιμότητας, είναι απόλυτα συνδεδεμένος με μια σειρά συμφέροντα βαρώνων και την κατάσταση αδιεξόδου που διαμορφώθηκε στο ποδόσφαιρο. Ναι. Τουλάχιστον εμείς να μην χάσουμε την μπάλα αντιμετώπιση των ζητημάτων, και γι' αυτό ήθελα να πούμε δύο κουβέντες σε όσους μας ακούνε, στους φίλους και στις φίλες, να κοιτάξουν στην αυριανή αυγή να την αγοράσουν, γιατί θα έχουμε τη συνέχεια της εξαιρετικής εκδοτικής προσπάθειας με τα κείμενα, τα ξεχωριστά κείμενα του Μακαρίτη, του Κώστα του Βάρναλη, που ήταν από τους γνωστούς χρονογράφους, αστρογράφους της Αυγής. Ναι. Είναι τα, τα λόγια που λένε. Ακριβώς, είναι τα χρονογραφήματα του Κώστα Βάρναλη, του σπουδαίου ποιητή και λογοτέχνη. Είναι ο δεύτερος τόμος αυτού του, θα λέγαμε, αυτής συλλογής με τον γενικό τίτλο «Λόγια που καίνε», 1953-1957. Είναι η πρώτη έκδοση αυτής της συλλογής των χρονογραφημάτων, και μιλάμε για μια ενδιαφέρουσα έκδοση, διότι συνοψίζει και το πώς έβλεπε και ο Κώστας Βαρναλής, αλλά και ποιο ήταν και το κλίμα της εποχής, σε μια πολύ δύσκολη συγκυρία μεταπολεμική, μεταμφυλιακή ουσιαστικά, και πώς ακριβώς μάλιστα η Αυγή και οι αρθρογράφοι, οι χρονογράφοι της, αντιμετώπιζαν μια σειρά ζητήματα και πώς έβλεπαν γενικότερα και την πολιτική επικαιρότητα σε πολύ ταραγμένες εποχές. Και σε τη σημερινή εποχή μας, που είναι επίσης αρκετά ταραγμένη και πολύπλοκη, αν δούμε μια βασική διαφορά, βέβαια, από την εποχή του Βάρναλη, τότε είχαμε ένα ακραία διπολικό κόσμο που τέλος πάντων έφτασε μέχρι σχεδόν τα τέλη του προηγούμενου αιώνα. Σήμερα έχουμε ένα διαμορφωμένο πολυπολικό κόσμο που δυστυχώς, το λέω για να συνεννοηθούμε όσο γίνεται πιο κατανοητά όλοι μας, έχουμε τη διαμόρφωση όλο και περισσότερο ενός ανησυχητικά πολυπολικού κόσμου, παρότι μας ενδιέφερε μια μεγαλύτερη διεύρυνση, όπως λέμε, των κέντρων ισχύως, αλλά όχι μόνο με την έννοια της ισχύως, αλλά και περισσότερο με την έννοια του διεθνούς δικαίου και της εμπλοκής όλων των πλευρών. Και ιδιαίτερα μετά τα τελευταία γεγονότα στην περιοχή μας, νομίζω ότι θα βοηθήσει κανείς το πνεύμα και η γραφίδα του Βάρναλη να συλλογιστεί, να σκεφτεί και να ξαναθυμηθεί μια σειρά ζητήματα. Γιατί νομίζω ότι πάρα πολλά, όπως μου έλεγε αυτές τις ημέρες και ένας φίλος της Αυγής από τη Θεσσαλονίκη, είναι μια πολύ ξεχωριστή περίπτωση, όχι απλά η γραφίδα του Βάρναλη, αλλά και αυτή η εκδοτική προσπάθεια. Που σε σχέση με το τι κυκλοφορεί γενικότερα στον τύπο, που αντιμετωπίζει τα γνωστά προβλήματα που έχουμε ξαναπεί, και παρεπιπτόντως, νομίζω ότι πρέπει να ενημερώσουμε όσους μας ακούνε ότι ακόμα είναι σε εκκρεμότητα η ιστορία του Ταμείου των Εργαζομένων στον τύπο και στα μέσα ενημέρωσης, όχι απλά των δημοσιογράφων, γιατί έχουμε μια, ας το πούμε, πανευρωπαϊκή πρωτιά. Όσοι προσπαθήσαμε, και ήμασταν πάρα πολλοί αυτοί που προσπαθήσαμε και στηρίξαμε το να συνεχίσει το Ταμείο των Δημοσιογράφων και των Εργαζομένων στον τύπο,
που όπως υπόθηκε. Για τον ΕΔΟΕΑΠ μιλάμε, για να ξέρει και ο κόσμος. Για τον ΕΔΟΕΑΠ μιλάμε, που υπάρχει η εκδίκαση της υπόθεσης στο Συμβούλιο της Επικρατείας και έχουν προσφύγει εναντίον της. Το συνδέω με αυτό που είπες και εσύ ο ίδιος για τις σχέσεις που έχουν δομηθεί ανάμεσα στο κυβερνών κόμμα και συμφέροντα του τύπου, κακά τα ψέματα, αυτό είναι γνωστό. Πολύ καλά το πηγαίνεις. Γιατί υπάρχει λοιπόν η προσφυγή από την πλευρά των ιδιοκτητών εναντίον της λύσης η οποία είχε εγκριθεί και είχε προχωρήσει και με την οποία διασώθηκε ουσιαστικά ο ΕΔΟΕΑΠ και του δόθηκε χρόνος παράταση ζωής μεγάλη και μια προοπτική. Νομίζω ότι είναι πολύ εμβληματική η περίπτωση η συγκεκριμένη, όχι για να το δούμε ως πλευρά της περιοχής της δικής μας διασφάλισης, απασχόλησης όσο εργαζόμαστε και αγωνιζόμαστε στα μέσα ενημέρωσης, αλλά για να μας καταλάβουν οι συμπολίτες μας, γιατί είναι ένα μοναδικό παράδειγμα σε όλη την Ευρώπη που αγωνιστήκαμε να κρατηθεί η αυτονομία και η αυτοτέλεια ενός επικουρικού ταμείου πέρα και ενάντια στις αρχικές και μέχρι τώρα επαναλαμβανόμενες ισχυρές αντιδράσεις. Άλλωστε είναι στην επικαιρότητα και η παρουσίαση του φοβερού νομοσχεδίου Βρούτσι για τα ζητήματα του ασφαλιστικού, που όχι μόνο δεν κατεδαφίζει τον νόμο Κατρούγκαλο όπως ισχυριζόντουσαν προεκλογικά στη Νέα Δημοκρατία, να θυμίσω στους συμπολίτες μας, απλά κάνει κάποια μερεμέτια που μάλλον ή αφήνουν πολλά πράγματα έπειτα αυτά ή ουσιαστικά δεν προσφέρουν τίποτα πέρα από τα δημαγωγικά πακέτα συσκευασίας που παρουσιάζει ο κύριος Βούτσης, όπως και χθες το βράδυ σε μια γνωστή εκπομπή. Αλλά τέλος πάντων, να εξηγήσω αυτό που είπες για τους ιδιοκτήτες. Με τους ιδιοκτήτες είχε υπάρξει και μια σύνθεση στο να υπάρξει η κατάληξη της διάσωσης του ταμείου και της διεύρυνσής του προς όλους τους εργαζόμενους και τις οικογένειές τους. Να το εξηγήσουμε αυτό. Μιλάμε για ένα ισχυρό ταμείο που καλύπτει πάνω από 30.000 μέλη που και υποστηρίζει. Και όταν τότε με την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ έγινε μια προσπάθεια αφενός να ανακοφιστούν από μια σειρά φορολογικά βάρη, με την ουσία αυτή, με την κίνηση αυτή, γλίτουσαν δεκάδες εκατομμύρια, ενώ απ' την άλλη το ποσοστό που προβλεπόταν μέσα από αυτή τη συμφωνία που είχαν συνεννοηθεί να καλύπτουν το 2% σε ετήσια βάση. Αντί γι' αυτό, μετά προσφύγαν στο Συμβούλιο της Επικρατείας, προφανώς συνυπολογίζοντας, όπως λέμε, με άκρατο ληστρικό τρόπο, να τα έχουν όλα, δηλαδή να μην κοστίζει τίποτα. Δεν γίνονται αυτά. Ναι. Και δεν μιλάμε για ταμείο με επαγγελματικούς όρους. Μιλάμε για ένα ταμείο πραγματικά υποστήριξης και στήριξης των εμπλεκόμενων πλευρών, εννοώ όλων των εργαζομένων. Συνεπώς, όπως υπόθηκε και χτες, θα πρέπει από όλες τις πολιτικές δυνάμεις του δημοκρατικού τόξου και πέρα από την παρακολούθηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, γιατί δεν έχω καμία αμφιβολία ότι θα έχουμε μακρά δικαστική περιπλοκή, αλλά τέλος πάντων όλες οι δημοκρατικές δυνάμεις, όπως ψήφισαν με πρωτοβουλία τότε του ΣΥΡΙΖΑ πριν από δύο χρόνια που ήταν στην κυβέρνηση μέσα στη Βουλή, να υπενθυμίσω ότι με την πρωτοβουλία τη δική μας τότε ψήφισε το νομοσχέδιο αυτό και η Νέα Δημοκρατία, εκτός από το ΣΥΡΙΖΑ, και το ΠΑΣΟΚ, το Κίνημα Αλλαγής, και νομίζω ότι είχε κάνει παρόν το ΚΚΕ. Αλλά τέλος πάντων, εκείνο που έχει σημασία για όλους μας είναι ότι σε κάθε πλευρά μπορεί να διαπιστώνει κανείς ότι μια σειρά κατακτήσεις για τους εργαζόμενους ενδεχομένως θα μπουν σε αμφισβήτηση ή ήδη μπήκαν σε αμφισβήτηση με τις κινήσεις της Νέας Δημοκρατίας. Συνεπώς, εμείς πρέπει μαζί και μπροστά στους συμπολίτες μας να υπερασπιστούμε αυτές τις κατακτήσεις και νομίζω ότι είναι και υπόδειγμα ορθολογικής και απόλυτα δίκαιης και αποτελεσματικής διαχείρισης σε ένα τέτοιο ταμείο, που είναι και ένα παράδειγμα πώς μπορούν τα ταμεία των εργαζομένων και των συνταξιούχων, όλα δεν έχουν χρηστή διοίκηση, να προχωράνε σε όφελος και των ίδιων των εργαζομένων και των ασφαλισμένων, αλλά συνολικότερα για την ουσία του ασφαλιστικού συστήματος. Τέλος πάντων, για να μην ξεφύγουμε, επαναλαμβάνω ότι επειδή η μάχη του τύπου και γενικότερα των μέσων ενημέρωσης, ώστε αυτό που μιλάμε τώρα, δίνει και μια προϋπόθεση να ξανακνήξει μια συζήτηση μπροστά σε όλους, πώς μπορούν να υποστηριχθούν τα έντυπα και οι εφημερίδες. Γιατί και σε αυτό είχαμε αρνητικές εξελίξεις από την σημερινή κυβέρνηση με τα μέτρα υποστήριξης των εφημερίδων, που ενώ επρόκειτο να υλοποιηθούν μέσα στο Δεκέμβριο και που αφορούσε μια σειρά εφημερίδες, δεν μιλάω μόνο για την Αυγή, ούτε μιλάω μόνο για την εφημερίδα των συνταχτών, μιλάω για όλες τις εφημερίδες που απασχολούν τόσους εργαζόμενους και προσφέρουν στον πλουραλισμό της ενημέρωσης. Και μακάρι οι συμπολίτες μας να ενημερώνονται από τις εφημερίδες εκτός από τα ηλεκτρονικά μέσα. Έχουμε λοιπόν την ανάγκη να υλοποιηθούν αυτά τα μέτρα, και σε αυτό, ενώ ο κύριος Πέτσας είχε δεσμευτεί ότι το εντός του Ιανουαρίου του 2020 θα είχε γίνει η καταβολή
μέσα από μια νέα υπουργική απόφαση των, των οικονομικών μέτρων υποστήριξης. Mm-hmm. Δεν έχει γίνει απολύτως τίποτα και καμία πρωτοβουλία δεν έχει πάρθει μέχρι και τώρα, παρότι είχε δεσμευτεί ότι θα έχει ολοκληρωθεί αυτή όλα η διαδικασία. Όλα αυτά λοιπόν θα τα παρακολουθήσουμε. Και θα είμαστε εδώ και θα τα σχολιάζουμε, Δημήτρη. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για την επικοινωνία και ραντεβού ξαναλέμε αύριο στα περίπτερα όλοι για τον δεύτερο τόμο «Τα λόγια που καίνε», τα χρονογραφήματα του Κώστα Βάρναλη στην Αυγή. Καλημέρα στον Δημήτρη Στούμπο, Διευθύνοντα Σύμβουλο της Αυγής και δημοσιογράφο φυσικά, συνάδελφό μας. Πάμε στο καθιερωμένο.